Την εκπομπή χορηγεί το Intercollege. Ακολούθησε τα όνειρά σου στο Intercollege. Αισθητική, μαγειρική, μηχανική αυτοκινήτου, τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Ποιοτικά προγράμματα σπουδών που συνδυάζουν ιδανικά τη θεωρία και την πρακτική σε όλα τα επίπεδα. Εξασφαλισμένη πρακτική άσκηση και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Κρατική χορηγία και ειδικά μειωμένα δίδακτρα. Ακαδημαϊκές και οικονομικές υποτροφίες για δικαιούχους. Πληροφορίες 2284-2497. Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε και απόψε στην εκπομπή Προσωπικότητες εδώ στην τηλεόραση Capital και να χαιρετήσουμε και όλους τους φίλους που μας παρακολουθούν δορυφορικά από τη δορυφορική εκπομπή του ΡΙΚ σε όλο τον κόσμο. Έχουμε δύο γυναίκες εδώ κοντά μου, δύο έτσι, γιατί θέλω να μιλήσουμε σήμερα για πράγματα τα οποία έχουν σχέση με το θυλασμό, με το μητρικό θυλασμό. Αλλά καλωσορίζω πρώτα τη Δόκτωρ Ουρανία Κολοκοτρώνη, η οποία είναι παιδίατρος, επίκουρη καθηγήτρια στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Καλησπέρα σας, καλωσορίσατε. Καλησπέρα, Άγγελε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καιρό προσπαθούμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αλλά τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε και νομίζω θα πούμε και ωραία πράγματα. Και την Δόκτωρ Ειρήνη Παφίτη Δημητρίου, παιδίατρο και πιστοποιημένη σύμβουλο γαλουχίας. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Άγγελε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ μαζί. Γνωριζόμαστε προσωπικά, να πω, με τις δύο κοπέλες, αφού ήταν και, είναι και οι παιδίατροι των παιδιών μας. Άρα, να πούμε έτσι λίγα πράγματα για εσάς. Να ξεκινήσουμε με την Ουρανία εδώ. Μία παιδίατρος η οποία όμως άφησε λίγο την παιδιατρική, όπως τη γνωρίζουμε τουλάχιστον, και μπήκε στη διαδικασία να διδάξει, έτσι. Ναι, σωστά, Άγγελε. Η αλήθεια είναι ότι όταν έτσι, γύρισα στην Κύπρο μετά από τις σπουδές μου και την ειδικότητα στην Αγγλία, έτσι τυχαία μπήκα στο χώρο της έρευνας, ο οποίος χώρος έτσι, με τράβηξε πάρα πολύ. Μου άρεσε το στοιχείο της έρευνας και έτσι αποφάσισα να προχωρήσω στην καριέρα μου, να εξειδικευτώ σε αυτά τα θέματα, να μπω σε μια ακαδημαϊκή καριέρα. Το οποίο, εντάξει, από την άλλη φυσικά δεν άφησα ποτέ κάποια από τα στοιχεία από το κλινικό έργο τα οποία έτσι μου άρεσαν ιδιαίτερα, όπως ήταν ο θυλασμός. Εξού έχουμε έτσι και αυτή την εκπομπή σήμερα για να μιλήσουμε για το θυλασμό, για το μητρικό θυλασμό. Είσαστε δύο γυναίκες οι οποίες πιστεύουν πραγματικά σε αυτό το πράγμα. Δεν υποχρεώνεται κάποιον να το κάνει, να θυλάσει, αλλά τον ενημερώνεται για όλα τα καλά τα οποία έχει αυτό το πράγμα που ονομάζεται θυλασμός, έτσι. Σωστά. Εντάξει, νομίζω θα μιλήσουμε έτσι στην εκπομπή γενικά με την Ειρήνη πώς ξεκινήσαμε. Γιατί η όλη προσπάθεια στο να βελτιώσουμε τις συνθήκες για να μπορέσουν οι γυναίκες στην Κύπρο να θυλάσουν ξεκίνησε πριν πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή γύρω στο 2005-2006, όταν τυχαία γνωριστήκαμε με την Ειρήνη σε ένα από τα παιδιατρικά συνέδρια και μαζί έτσι οραματιστήκαμε το σύνδεσμο του Παγκύπριου Σύνδεσμου Μητρικού Θυλασμού, τον οποίο ιδρύσαμε και τον οποίο έτσι ακόμα υπηρετούμε. Με τους ίδιους στόχους πάντα να υπάρχουν συνθήκες για τις μητέρες που θέλουν να θυλάσουν, να τις δημιουργήσουμε και να μπορέσουν να θυλάσουν. Αυτός είναι ο κύριος στόχος μας. Είναι σημαντικό αυτό. Σπουδάσατε στο Νότιχαμ της Αγγλίας. Ωραιότατη πολύ το Νότιχαμ. Ναι, είναι πολύ όμορφη πόλη, όντως. Πάρα πολύ όμορφη. Πώς και παιδιατρική δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν το πλάνο μου από την αρχή η παιδιατρική. Στη συνέχεια προέκυψε και μπορώ να πω ότι και σαν φοιτήτρια, όταν ήμουν στους παιδιατρικούς θαλάμους, δεν μπορώ να πω ότι ήταν από την αρχή η απόφαση ότι ήθελα να κάνω παιδιατρική. Στην πορεία όμως με τράβηξε πάρα πολύ, γιατί η παιδιατρική ειδικότητα έχει πάρα πολλά καλά. Συνδυάζει πάρα πολύ έτσι,
πολλές έτσι πτυχές της ιατρικής επιστήμης. Συνδυάζεται την πρόληψη που μου άρεσε πάρα πολύ έτσι, σαν θέμα, εξού και στην πορεία έτσι, μπήκα στα θέματα έρευνας που είχαν να κάνουν με πρόληψη ασθενειών στα παιδιά. Εγώ δεν βλέπω εδώ και στο... Το CV σας, όχι το μικρό, το μεγάλο το CV, υπάρχουν πάρα πολλές δημοσιεύσεις για όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, σίγουρα όταν μπαίνεις στον ακαδημαϊκό χώρο πλέον και ξεκινάς να κάνεις έρευνα, πρέπει να δημοσιοποιείς τα αποτελέσματα των μελετών. Εντάξει, εγώ είχα την τύχη να ξεκινήσω σε θέματα έρευνας μαζί με μια μεγάλη ομάδα από το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου. Τότε ήταν σε συνεργασία με το Harvard School of Public Health, όπου ξεκινήσαμε τις πρώτες μελέτες, επιδημιολογικές μελέτες στην Κύπρο, που αφορούσαν στο θέμα του παιδικού άσματος. Οπότε από εκεί ξεκινήσαμε. Στην πορεία, φυσικά, και σε εκείνο το θέμα έκανα και τη διδακτορική μου διατριβή. Στην πορεία όμως, έτσι, επειδή τα θέματα που με ενδιαφέρουν περισσότερο είναι τα θέματα της πρόληψης χρόνιων ασθενειών, μέσα από τη διατροφή, εκεί κάπου μπαίνει πάλι το θέμα του θυλασμού, εκεί εστιάζονται τώρα πιο πολύ τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ειρήνη, γενικά θέλουμε να ακούσουμε έτσι λίγα πράγματα και για σένα. Παιδίατρος εδώ και... Γιατί παιδίατρος εντωμεταξύ? Θέλω να ρωτήσω πάντα έτσι αυτό. Εγώ γιατί... δεν ήθελα να γίνω γιατρός, ήθελα να γίνω παιδίατρος. Α, ήταν ο πρώτος στόχος, ήταν η παιδιατρική. Ξεκάθαρο στόχος. Ξεκάθαρα, απλά έκανα ιατρική για να μπορέσω να κάνω παιδιατρική. Να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι πρέπει να κάνεις πρώτα γενική ιατρική και μετά να πάρεις ειδικότητα, έτσι. Ναι. Οπότε, γι' αυτό τον λόγο, εγώ ο στόχος πάντοτε ήταν αυτό που με τραβούσε η παιδιατρική. Το έχεις με τα παιδάκια όμως. Έχεις και την υπομονή, αλλά και την... Και θέλουν να έρθουν στο έρευνα. Έχουμε νομίζω ωραίο δέσιμο με τα παιδάκια. Εντάξει, όλα τα παιδάκια θα περάσουν κάποιο χρονικό διάστημα που δεν θα θέλουν να δουν τον γιατρό, κυρίως έτσι μεταξύ 1 και 2, 2,5 χρονών. Υπάρχουν κάποια αντίδραση, αλλά το θέμα είναι μετά να τα κερδίσεις. Και θεωρώ ότι αυτό είναι που λένε πολύ συχνά οι γονείς, δεν αναστατώνεσαι που δεν θέλουν να έρθουν τα παιδάκια σε κάποια ηλικία, αλλά. Η ανταμοιβή τη μέρα που θα έρθουν με χαμόγελο είναι τεράστια. Και τα δωράκια που θα πάρουν μετά και τα μαζεύουν, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τα έχεις εκεί στο γραφείο σου. Πώς προέκυψε η ιστορία μαζί με την... Γιατί είναι όντως πρόληψη όλο αυτό που ονομάζεται θυλασμός, σωστά? Είναι πρόληψη και θεωρώ ότι γενικώς και εγώ όπως και η Ουρανία έχουμε έτσι έναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε πολλά θέματα πρόληψης για τα παιδιά. Δεν είναι μόνο ο μητρικός θυλασμός, είναι το δέσιμο που μπορούν να έχουν οι γονείς με τα παιδιά, που φαίνεται ότι προλαμβαίνει μετά προβλήματα στη ψυχική υγεία των παιδιών. Που ξέρουμε ότι όταν οι μητέρες, γυναίκες άρχισαν να δουλεύουν και να εργάζονται και να αποχωρίζονται νωρίς τα παιδιά τους, κάπου μπήκε σε δεύτερη μοίρα το δέσιμο των παιδιών με τους γονείς κλπ. Και είναι κάτι που φαίνεται ότι παίζει τεράστιο ρόλο στη ψυχική υγεία μέχρι και την ενήλικη ζωή. Και είναι κάτι που είναι λογικά. Είμαστε σε μια φάση που το μαθαίνουμε στους γονείς πώς να δεθούν με τα παιδιά τους, πώς να βοηθήσουμε καλή διατροφή με το θυλασμό. Είναι ένα πακέτο αυτό για το πώς να κάνουμε πιο υγιείς και ψυχικά και σωματικά τις επόμενες γενιές. Δεν έρχονται τα παιδιά όμως με manual, δηλαδή κάνε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Έτσι, γι' αυτό υπάρχουν και αυτά τα επιμορφωτικά σεμινάρια, τις διαλέξεις που κάνετε ανά καιρούς και περιόδους, έτσι ώστε να ενημερώσει τον κόσμο για το κομμάτι του παιδικού, των παιδιών γενικά, όχι μόνο του θυλασμού, αλλά είναι κάτι το οποίο ενώνει περισσότερο τη μητέρα μαζί με το παιδί. Ο θυλασμός αυτός, γιατί ανάφερες οικογένεια, αλλά ο πατέρας κάπου... Πού μπλέκεται αυτό? Υπάρχουν, θεωρώ ότι ο μητρικός θυλασμός, ναι, δεν είναι περισσότερο την οικογένεια. Ποτέ δεν θέλουμε να πούμε ότι μια οικογένεια που δεν θυλάζει δεν μπορεί να δεθεί με το παιδί της. Όπως είναι και η μητέρα που θυλάζει και την ώρα που θυλάζει κάνει χίλια άλλα πράγματα αντί να δένεται με το παιδί της. Οπότε και με τον ίδιο τρόπο είναι και ο πατέρας. Ο πατέρας μπορεί να είναι ο πατέρας που βλέπει τη μητέρα να θυλάζει το παιδί και το χαίρεται με την ψυχή του και είναι εκεί και για το παιδί και για τη μητέρα στήριγμα, και είναι και ο πατέρας που επειδή υπάρχει ο θυλασμός είναι απόν. Και θεωρώ είναι μέσα στα πράγματα που πρέπει να καλλιεργήσουμε στην κουλτούρα μας, ότι
το να μεγαλώνουμε τα παιδιά θέλουμε και τους δύο γονείς παρόντες. Και ο θυλασμός δεν είναι τρόπος για να είναι μόνο η μητέρα. Απλά η μητέρα για να μπορέσει να θυλάσει έχει πάρα πολύ μεγάλη την ανάγκη του πατέρα να είναι δίπλα της. Θα δούμε και στη συνέχεια αν κάποιες μητέρες δεν μπορούν να θυλάσουν είτε για κάποιο πρόβλημα, κάποιο θέμα κτλ. Πώς το αντιμετωπίζουν. Σπουδασμένη στο Sheffield της Αγγλίας. Σίγουρα είπαμε παιδιατρική και τα λοιπά και στη συνέχεια επιστροφή στην Κύπρο. Επιστροφή στην Κύπρο με μικρά παιδιά και με ένα μικρό παιδί και έγκυος και νομίζω ήταν εκεί που λίγο μετά γνωριστήκαμε με την Ουρανία και συνειδητοποιήσαμε πόση λίγη στήριξη έχει μια μητέρα που θέλει να θυλάσει στην Κύπρο. Ούτε και... τους χώρους, ούτε το από χρόνο την πρώτη ίσως. Στιγμή, από την πρώτη στιγμή, δηλαδή πήγαμε σαν παιδίατροι σε κλινικές για να πάμε σε γέννηση ενός παιδιού και συνειδητοποιούμε ότι χρειαζόταν να δώσουμε μάχη για τα αυτονόητα που είχαμε στην Αγγλία. Που το αυτονόητο ήταν το μωρό να γεννηθεί, να μείνει αγκαλιά με τη μανούλα του, να μην κάνει μπάνιο μέχρι την επόμενη μέρα, να θυλάσει αποκλειστικά. Και όλα αυτά πριν από 16-17 χρόνια που ήρθαμε εμείς στην Κύπρο, ήταν το ίδιο με το να έρχονταν εξωγήινοι στο θάλαμο που γεννιόταν τα παιδιά. Ήταν να πούμε ξένα. Ότι είχαμε και την εμπειρία να γεννήσουμε κι εμείς ίδια στην Κύπρο. Οπότε περάσαμε και ίδιες από την ίδια διαδικασία. Και πιστεύω ότι αυτό το πράγμα μας βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβουμε και τις δυσκολίες που είχαν οι υπόλοιπες μαμάδες, ειδικά στο θέμα του θυλασμού. Αυτό νομίζω μας έκανε ακόμα πιο ευαίσθητες σε αυτόν τον. Ναι, γιατί το περάσατε και εσείς, έχετε και εσείς δικές. Δεν είναι κάτι που σας είπε κάποιος, ας πούμε. Ακριβώς. Ήταν η εμπειρία σαν ίδιες σαν μητέρες. Είναι η εμπειρία που είχαμε σαν επαγγελματίες υγείας στο χώρο. Και σαν παιδίατρες στην Αγγλία, πολλά από αυτά τα πράγματα θεωρούσαμε αυτονόητα. Και ήρθαμε στην Κύπρο και βλέπουμε ότι δεν ασχολείται κανένας με κάποια από αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά από το 2005-2006, κάπου εκεί, μέχρι το 2022 που είμαστε σήμερα, θεωρώ ότι έχουν γίνει κάποια βήματα και με τη βοήθεια τη δική σας, θα μου επιτρέψετε να πάμε να δούμε, προς τους τηλεθεατές αναφέρομαι, στην εθελόντρια του Παγκύπριου Συνδέσμου Μητρικού Θυλασμού Δώρο Ζωής, που είναι γραμματέας και υπεύθυνη επικοινωνίας, την κυρία Ήλια Παφίτη, η οποία θέλει να δώσει ένα μήνυμα στις δύο αυτές κοπέλες εδώ, αλλά και στον κόσμο γενικά και θα μας εξηγήσετε και σε λίγο τι είναι το Δώρο Ζωής, έτσι, παρακαλώ. Δόκτωρ Ουρανία Κολοκοτρώνη και Ειρήνη Παφίτη Δημητρίου. Δύο κυρίες όπου το όνομά τους είναι συνυφασμένο με το μητρικό θυλασμό. Εάν ψάχναμε την ερμηνεία στο λεξικό θυλασμό στην Κύπρο, στο πεδίο αυτό θα βρισκόταν το όνομά τους. Μαζί με την Δόκτωρ Έμιλι Τζόζεφ δημιούργησαν την πρώτη υποστηρικτική ομάδα θυλασμού Λευκωσίας το 2009. Έθεσαν τις βάσεις, μας ξανασύστησαν με τα αυτονόητα, απενεχοποίησαν το φυσιολογικό, δίνοντας έμπνευση και δύναμη στη νέα γενιά γονέων να παρέχουν στα νεογέννητά τους το δώρο αυτό της ζωής, το θυλασμό. Σε μια κοινωνία όπου δύσκολα επιδέχεται αλλαγές, τόλμησαν να μιλήσουν, να έρθουν αντιμέτωπες με το κατεστημένο και να παρουσιάσουν τη μαγεία του μητρικού θυλασμού. Και οι δύο τους, λαμπροί επιστήμονες. Καταφέρουν να συνδυάσουν καριέρα, οικογένεια και να προάγουν τις αξίες του θυλασμού στις νέες οικογένειες αλλά και στην επιστημονική κοινότητα. Τα δύο τελευταία χρόνια της πανδημίας, με όλες τις δυσκολίες, κατάφεραν να διατηρήσουν την αποστολή του συνδέσμου με μηνιαία διαδικτυακά σεμινάρια μητρικού θυλασμού, έχοντας τη συνεργασία και την προσφορά παιδιάτρων και συμβούλων θυλασμού Παγκύπρια. Τέλος, με τη στήριξη του προγράμματος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνική Αλληλεγγύη Συμμετοχή της Χαραλαμπίδης Κρίστης, ο Σύνδεσμος διατηρεί δωρεάν υποστηρικτική γραμμή μητρικού θυλασμού. Λέγεται ότι χρειάζεται ένα χωριό για να μεγαλώσει ένα παιδί. Πόσο μάλλον ένα παιδί που θυλάζει χρειάζεται αλλαγή στην κουλτούρα, στο πώς να αντιμετωπίζουμε το πλέον φυσιολογικό που ονομάζουμε μητρικός θυλασμός. Πολύ ωραία τα λέει η Ήλια εδώ. Να εξηγήσουμε όμως και στον κόσμο λίγο για το τι ακριβώς είναι αυτός ο σύνδεσμος δώρο ζωής. Αυτό που είχατε ιδρύσει εσείς. Είμαστε ιδρυτικά μέλη μαζί, όπως είπε και η Ήλια, με τη συνάδελφο την Έμιλι Τζόζεφ, αυτού του συνδέσμου που γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη να στηρίξουμε τους γονείς στην Κύπρο για να μπορέσουν και ήδη να διεκδικήσουν τα αυτονόητα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η επιστημονική κοινότητα και σε πολλές χώρες, όχι μόνο στην Κύπρο, δεν έχει αρκετές γνώσεις στα θέματα θυλασμού. Και φαίνεται ότι θέλουν να μάθουν και τόσα πολλά, αν δεν υπάρξει πίεση
Από τις μητέρες, από τους γονείς. Δεν το θεωρούν σημαντικό, δηλαδή δεν αποδείχθηκε αυτό το πράγμα είναι σημαντικό, γιατί είναι, νομίζω ήταν, είναι κάτι είναι το οποίο αποδεδειγμένα είναι σημαντικό, αποδεδειγμένα είναι, ότι είναι. Αλλά είναι αυτό που τώρα που είναι και η Ουρανία ακαδημαϊκός και τα βλέπει, ότι στα προγράμματα εκπαίδευσης των γιατρών για κάποιο λόγο δεν υπάρχει αρκετή επιμόρφωση στα θέματα μητρικού θυλασμού. Γενικά δεν υπάρχει επιμόρφωση στα θέματα μητρικού θυλασμού, δυστυχώς. Ως προς τους γιατρούς, φαντάζομαι. Ως προς τους γιατρούς, εντάξει, ακόμα και σε άλλες επαγγελματίες υγείας, γιατί αντιλαμβάνεσαι, Άγγελε, ότι όταν σε μια οικογένεια ή σε κάποιον περιβάλλον υπάρχει ένας επαγγελματίας υγείας, ακόμα και αν δεν είναι γιατρός, μπορεί να είναι φυσικοθεραπευτής, μπορεί να είναι λογοθεραπευτής, πάντα τα άτομα θα προτρέξουν σε αυτόν να ρωτήσουν ερώτηση. Οπότε σημαντικό είναι όλοι οι επαγγελματίες υγείας να είναι ενημεροί σε αυτά τα θέματα. Απλά πιστεύω ότι για κάποια χρόνια ίσως το θέμα του θυλασμού μπήκε στα αυτονόητα. Μετά πέρασαμε σε μια άλλη κουλτούρα του ξένου γάλακτος, ξεχάστηκε κάπως. Και εμείς, και εγώ και η Ειρήνη, μπήκαμε στη διαδικασία να εκπαιδευτούμε στο θέμα του θυλασμού. Ούτε και σε εμάς ήταν, παρόλο που περάσαμε από ένα πρόγραμμα παιδιατρικής, ο θυλασμός, ήταν κάτι το οποίο δεν εκπαιδευτήκαμε τόσο πολύ, γιατί ήταν θέμα των μεών περισσότερο στην Αγγλία. Και έτσι χρειάστηκε να κάνουμε και την πιστοποίηση, να γίνουμε πιστοποιημένες στην Βουλή Γαλουχίας, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο τον κόσμο. Πώς γίνονται, ας πούμε, οι παιδίατροι αυτό το πιστοποιημένη σύμβουλος Γαλουχίας? Δηλαδή, πιστοποιημένη σύμβουλη μπορεί να γίνει οποιοδήποτε επαγγελματίας υγείας. Και πρέπει να έχεις αρκετές χιλιάδες ώρες δουλειάς πάνω σε θυλασμό πρακτικής εργασίας. Περίπου 90 ώρες σε σεμινάρια, ειδικά εξειδικευμένα πάνω στον θυλασμό, και πιστοποίηση με εξετάσεις κάθε 5 ή 10 χρόνια. 90 ώρες. Τι λέτε αυτές τις 90 ώρες? Γιατί και ο κόσμος διαρωτάται, ας πούμε, θα πρέπει να θυλάζεις. Τελεία. Αυτά είναι τα καλά για το θυλασμό. Τελεία. Τι συζητάμε? Άλλο. Τι μπορούμε να συζητήσουμε άλλο? Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Ναι. Υπάρχουν θέματα έτσι γνώσεων, επιστημονικό γνώση σχέση με το θυλασμό. Υπάρχουν θέματα πρακτικά, δηλαδή πώς θα βοηθήσεις πρακτικά μια μητέρα να θυλάζει. Υπάρχουν θέματα ηθικής, υπάρχουν θέματα κλινικής επικοινωνίας. Δηλαδή ζητούμαστε σε όλα αυτά τα θέματα να εκπαιδευτούμε σχετικά με το θυλασμό. Για τους τηλεθεατές μπορεί να είναι κάτι απλό, ας πούμε, αυτό που περιγράψα εγώ, αλλά νομίζω ότι είναι ακόμη περισσότερο. Ναι. Και είναι και ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως θυλασμός στα πρόωρα, θυλασμός στα άτομα, στα παιδάκια με προβλήματα, όταν η μανούλα έχει κάποιο πρόβλημα. Οπότε υπάρχει. Μάλιστα. Θα πάμε στην κυρία Ιόλη Ορφανίδου, η οποία είναι πρόεδρος του μη κυβερνητικού οργανισμού Birth Forward, για να μας δώσει το δικό της μήνυμα για το θυλασμό. Παρακαλώ. Ονομάζομαι Ιόλη Ορφανίδη και είμαι η πρόεδρος του Birth Forward, ενός μη κυβερνητικού οργανισμού με σκοπό την ενημέρωση, την υποστήριξη και την ενδυνάμωση των γυναικών και των οικογενειών στο ταξίδι της γονεϊκότητας. Ο οργανισμός μας οφείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ στις δύο αυτές γιατρούς. Πρώτα-πρώτα, η Δ. Παφίτη αποτελεί ιδρυτικό μέλος του οργανισμού μας. Μαζί με άλλα 19 προσεκτικά επιλεγμένα άτομα, άκουσαν το κάλεσμα της ιδρύτριας και της τέως προέδρου μας Ελίνη Πέντερσεν και υπέγραψαν για να ιδρυθεί ο οργανισμός μας, δίνοντας έτσι και το στίγμα μας. Ενός οργανισμού που βασίζεται σε επιστημονική τεκμηρίωση και που φέρνει την πληροφόρηση αυτή στο κοινό με απλό τρόπο. Για τη Δ. Κολοκοτρώνη, όσα και να πω είναι λίγα. Εδώ και 4 χρόνια είναι η πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιστημονικής μας Επιτροπής, περνώντας ούκο λίγες ώρες στα τηλέφωνα και στα email μαζί μας, προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας. Ο Birth Forward και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μητρικού Θυλασμού είναι, θεωρούμε, αδελφοί οργανισμοί. Ευχαριστούμε από καρδιάς τις δύο αυτές υπέροχες γιατρούς και ελπίζουμε να συνεχίσουν με τόση αγάπη και πάθος το έργο τους, γιατί ο κόσμος χρειάζεται περισσότερες ειρήνες και περισσότερες ουρανίες. Μάλιστα. Τελικά πρέπει να είναι κάτι το οποίο ασχολούνται οι ιδιώτες? Δεν υπάρχει κάτι κυβερνητικό σε αυτό το πράγμα που να βοηθήσει όλη αυτή την ιστορία με τον θυλασμό? Γιατί βλέπω και εσάς, αλλά και την κυρία Ορφανίδου, οι οποίοι ασχολούνται στον ελεύθερο τους χρόνο στο να επιμορφώσουν τον κόσμο και τους γιατρούς σε αυτό το κομμάτι. Άγγελε, αντιλαμβάνεσαι ότι σε όλες τις χώρες του κόσμου υπάρχουν αυτοί οι οργανισμοί των
δεν θα το πω ασθενό, στην περίπτωση του θυλασμού των χρηστών υπηρεσιών υγείας, οι οποίοι έχουν και αυτή τη δική τους φωνή. Και στην περίπτωση και του Birth Forward και του συνδέσμου μας, αυτό θέλαμε. Θέλαμε να δώσουμε και στον κόσμο φωνή, όχι μόνο να δημιουργήσουμε συνθήκες, αλλά να δώσουμε και τη δική τους φωνή στο τι ακριβώς θέλουν και οι ίδιοι, τι συνθήκες θέλουν και οι ίδιοι να έχουν στο να μεγαλώσουν με τον καλύτερο τρόπο τα παιδιά τους. Και ο οργανισμός Birth Forward που ασχολείται με θέματα πιο πολύ έτσι και εγκυμοσύνης, αλλά και έτσι, για τα πρώτα χρόνια ζωής του. Αυτόν τον σκοπό έχουν. Και μαζί με αυτούς τους οργανισμούς, αυτό είναι το ωραίο, μπορούμε να φέρουμε κοντά τους επαγγελματίες υγείας, αλλά και τους γονείς, να έρθουμε κοντά και να φτιάξουμε αυτό που θέλουμε εμείς για τα παιδιά μας. Και κάναμε και πάρα πολλά έργα μαζί. Δηλαδή και ο σύνδεσμος μαζί με την ακαδημαϊκή κοινότητα, έναν από τα έργα ήταν το Breast Starting Life, όπου αποτυπώσαμε, ας πούμε, την εικόνα του τι συμβαίνει με τη συχνότητα του θυλασμού στην Κύπρο, ποιες είναι οι δυσκολίες στην εφαρμογή των 10 βημάτων για επιτυχημένο μητρικό θυλασμό. Υπάρχουν και έρευνες και θα τις ζούμε και στη συνέχεια. Αυτό ήθελα να πω. Ότι υπάρχει και αυτή η έρευνα και υπάρχει και μαζί με τον οργανισμό Birth Forward, παραδείγματος χάρη, δουλέψαμε στο να φτιάξουμε ένα web app για τους γονείς, το Baby Buddy Cyprus, το οποίο παρέχει πάρα πολλές πληροφορίες για τους γονείς σε σχέση με το πώς θα περάσουν την εγκυμοσύνη και τους πρώτους 6 μήνες ζωής. Θα τα πούμε ξανά και να μου επιτρέψετε να πάω. Έχω στο Skype τον κύριο Νίκο Μίτλετον, είναι αναπληρωτής καθηγητής μεθοδολογίας και έρευνας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ στις προσωπικότητες. Έχουμε δύο κυρίες εδώ, οι οποίες και στον ελεύθερο τους χρόνο και σε όχι ελεύθερο χρόνο προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι ο μητρικός θυλασμός, και με τον κόσμο και τους επαγγελματίες, ότι ο μητρικός θυλασμός είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Πέστε μας έτσι λίγο για τη σχέση που έχετε κι εσείς με τις κυρίες που έχουμε εδώ απόψε. Πρώτα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, είναι ακριβώς επειδή μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για αυτές τις δύο κυρίες, τις οποίες θέλω να συγχαρώ δημόσια ως ιδρυτικά μέλη του Πανκύπριου Συνδέσμου Μητρικού Θυλασμού Δώρος Ζωής, και βέβαια να συγχαρούμε όλα τα μέλη, όλους τους συνεργάτες, όλους τους εθελοντές του Συνδέσμου για το τόσο σημαντικό και πολύτιμο έργο που επιτελούν. Όλες τους δράσεις είναι σημαντικές, από τις μηνιαίες συναντήσεις με τις εγγύους και τις νέες μητέρες, η τηλεφωνική γραμμή στήριξης, οι δράσεις ενημέρωσης και πάνω απ' όλα ευαισθητοποίησης του κόσμου, του κοινού για θέματα θυλασμού, και να μην ξεχνάμε τα θέματα συνηγορίας για τον μητρικό θυλασμό προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Μάλιστα, είναι σημαντικό αυτό, αλλά είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία αυτό το πράγμα. Θα το δούμε και στη συνέχεια, θα το συζητήσουμε τι κάνει και το δημόσιο σε αυτή την συγκεκριμένη ιστορία. Να ρωτήσω λίγο για τον τίτλο σας, αναπληρωτής καθηγητής μεθοδολογίας, δηλαδή, για να εξηγήσουμε και λίγο στον κόσμο. Το αντικείμενο μου είναι επιδημιολογία βιοστατιστική και είμαι καθηγητής στο τμήμα νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ, στο αντικείμενο της μεθοδολογίας της έρευνας της επιστήμης υγείας. Μάλιστα. Δηλαδή, διδακτικά, ουσιαστικά, το αντικείμενο μου είναι να θέσουμε τις βάσεις στους επαγγελματίες υγείας για το πώς σχεδιάζουμε ορθά μία μελέτη από τα πρώτα της στάδια, έτσι ώστε τα συμπεράσματα της ερευνητικής μελέτης να είναι έγκυρα. Μάλιστα. Αυτό είναι καλό και ευχαριστώ που το διευκρινίσαμε και τα λοιπά. Να πούμε κάτι στον κύριο Μίτλετσο. Εντάξει, να πούμε ότι με τον Νίκο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Έχουμε συνεργαστεί και στο ερευνητικό πρόγραμμα που έχουμε μιλήσει, τον Breast Starting Life, όπου ο Νίκος συμμετείχε από πλευράς του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε, όπως είπαμε, την πρώτη εικόνα για τη συχνότητα θυλασμού και τις δυσκολίες που είχαμε. Εντάξει, είμαστε συναδέρφοι χρόνια. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στις δράσεις και του συνδέσμου μας όλα αυτά τα χρόνια. Ειρήνη. Σίγουρα, Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα καλά σου λόγια και για την άριστη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια.
Γιατί χρειάζομαστε όλοι για να μπορέσουμε να βγάλουμε, να βγει μια έρευνα. Εμείς έχουμε άλλες γνώσεις. Ο Νίκος είχε γνώσεις οι οποίες ήταν οι βασικές για να μπορέσει να γίνει η έρευνα, πάντα δίπλα μας όταν χρειαστήκαμε. Και να γίνεται σωστά, έτσι. Για να γίνει σωστά αποτελέσματα, για να γίνει σωστά. Λέμε και του κόσμου ότι θέλουμε. Ακριβώς. Και η αλήθεια είναι ότι το έλεγαμε και προηγουμένως ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια και από τον καιρό που κάναμε τον Breast Starting Life, έχουμε δει ότι μας βοήθησε να πούμε. Τα αποτελέσματα του προγράμματος μας βοήθησαν στο να εστιάσουμε σε κάποιες δράσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν φέρει κάποια θετικά αποτελέσματα. Οπότε η συμβολή του προγράμματος ήταν πάρα πολύ σημαντική και μαζί με έτσι, οι συνέργειες, όπως είπα και προηγουμένως, μαζί με τον ακαδημαϊκό χώρο, με το δημόσιο, όπως λες, τις υπηρεσίες υγείας, με τις άλλες επιστημονικές εταιρείες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε όλοι μαζί, γιατί όλοι έχουμε τον ίδιο κοινό σκοπό. Ακριβώς. Αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, κύριε Μίτλετον. Καλό βράδυ να έχετε. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Θα μου επιτρέψετε να πάμε σε ένα πολύ γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Προσωπικότητες, δεύτερο μέρος, σε πολύ πολύ λίγο. Προσωπικότητες, δεύτερο μέρος εδώ στην τηλεόραση Capital, τη Δόκτωρ Ουρανία Κολοκοτρώνη και τη Δόκτωρ Ειρήνη Παφίτη Δημητρίου. Έχουμε φιλοξενούμενες απόψε. Μιλάμε για το μητρικό θυλασμό. Μιλάμε για αυτό το δώρο Θεού, πραγματικά. Το δώρο ζωής, όπως ανάφεραν και στον σύνδεσμό τους. Και να πούμε ότι πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και το κομμάτι των εθελοντών και όλων αυτών που παρακολουθούν αυτή την εκπομπή, αλλά παρακολουθούν και τα σεμινάρια σας, τις διαλέξεις σας και μέσω από τον γιατρούς και λοιπά, και θέλουν να βοηθήσουν, αφού έζησαν αυτό το δώρο ζωής, να μπορούν να μεταδώσουν τα καλά του και σε όλες αυτές τις γυναίκες που δεν το ήξεραν ή δεν ξέρουν ή δεν είναι ενημερωμένες ή δεν ενημερωθήκαν από τον γιατρό τους κτλ. Πώς μπορούν να βοηθήσει όλος αυτός ο κόσμος που θα ήθελε? Λοιπόν, είναι πολύ σημαντική η βοήθεια όλων. Είπαμε, ναι, είμαστε μια ιδιωτική πρωτοβουλία, είμαστε όλοι εθελοντές στο σύνδεσμο. Και είναι πολύ σημαντικό ότι όλο αυτό ο σύνδεσμος, ο οποίος μετά οδήγησε στη συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ για να γίνουν οι έρευνες, έχει γίνει τώρα, εκπροσωπούμαστε μέσω του συνδέσμου στην Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού του Υπουργείου Υγείας, όπου είναι το κέντρο αποφάσεων για πιο σοβαρές αποφάσεις και για θέματα νομικά και θεσμικά σε θέματα θυλασμού. Αλλά ο ρόλος του κάθε ενός από εμάς είναι σημαντικός. Και γιατί είναι σημαντικός? Είναι σημαντικός από το πιο μικρό, από τα σχόλια που κάνει κάποιος όταν βλέπει μια μητέρα να θυλάζει, από το να αποδεχτούμε σαν σύνολο, σαν κοινωνία, τον δημόσιο θυλασμό. Ότι μια μητέρα... Το έχουμε αποδεχτεί αυτό το πράγμα ως κυπριακή κοινωνία? Δηλαδή νιώθετε ότι... Νομικά έχει αποδεχτεί. Νομικά. Νομικά το νομικά πλέον μπορεί είναι... να το είναι οτιδήποτε. Ναι. Νομικά πλέον έχει... Βλέπουμε μια γυναίκα στο αεροδρόμιο, στο αεροπλάνο και λέμε τι κάνει ή το βλέπουμε και λέμε είναι φυσιολογικό. Υπάρχουν πάντα τα άτομα που δεν το θεωρούν φυσιολογικό και είναι και ο λόγος που όταν αρχίσαμε να κάνουμε κάποιες δράσεις με το σύνδεσμο, η πρώτη μεγάλη δράση ήταν ο ταυτόχρονος δημόσιος θυλασμός, και ο λόγος που θέλαμε να γίνει αυτό ήταν ότι θέλαμε να κάνουμε την εικόνα, εικόνα του παιδιού που θυλάζει δημόσια, να είναι μια εικόνα που να είναι αποδεχτή. Γιατί οι γυναίκες του σήμερα δεν είναι οι γυναίκες που γεννάνε και μένουν σπίτι τους. Είναι οι γυναίκες που γεννάνε και συνεχίζουν τη ζωή τους κοινωνικά, επαγγελματικά κλπ. Δεν μπορείς να τις κλειδώσεις σπίτι και να είναι μακριά από το παιδί τους. Θα πάνε όπου πάνε με το παιδί τους και όταν το παιδάκι πεινάσει θα το θυλάσουν. Αν υπάρχουν εμπόδια σε αυτό. Πόσο καιρό πρέπει να θυλάζει κάποιος, δηλαδή πόσο λέει η επιστήμη, ας πούμε? Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει αποκλειστικός θυλασμός για 6 μήνες, δηλαδή χωρίς κανένα άλλο συμπλήρωμα, και από εκεί με συμπληρωματικές τροφές τουλάχιστον για 2 χρόνια. Για 2 χρόνια. Και λέει τουλάχιστον. Και η επεξήγηση από κάτω είναι μετά τα 2 χρόνια, είναι για όσο πλέον επιθυμεί η μητέρα και το παιδί. Οπότε δεν υπάρχει ανώτερο όριο. Το ανώτερο, αυτό θα ρωτούσα. Δηλαδή, ποιο μπορεί να είναι το ανώτερο όριο? Ανθρωπολογικά, αν πάμε και δούμε τις μελέτες όταν δεν υπήρχε η μητέρα να φύγει από το σπίτι κλπ. Οι άνθρωποι θυλάζαν μέχρι 7 έως 8 χρονών. Μάλιστα.
Δεν το έχω ξανακούσει αυτό, η αλήθεια. Μάλιστα. Όμως αντιλαμβάνεις, ναι. Άγγελο, ότι αυτές οι συστάσεις βγαίνουν μέσα από ερευνητικά δεδομένα, τα οποία υποστηρίζουν ότι τα ωφέλη του μητρικού θυλασμού συνεχίζουν. Δεν είναι μόνο τους πρώτους μήνες. Και γι' αυτόν θα ρίνεται ο μητρικός θυλασμός να είναι μέχρι τουλάχιστον είναι, δύο ετών. Το θέμα είναι να έρχεται και γάλα από τη μάνα, όχι μόνο να το θέλει το παιδί. Ο τρόπος που λειτουργεί ο θυλασμός είναι ακριβώς αυτό. Είναι ζήτηση προσφορά. Ακριβώς. Ο τρόπος που λειτουργεί το σώμα μας και ένα από τα πράγματα που ενημερώνουμε τους νέους γονείς στα σεμινάρια είναι ότι ο θυλασμός δουλεύει με το ζήτηση προσφορά. Εκείνο που λέγανε παλιά, περίμενε να κατέβει το γάλα σου για να θυλάσεις, δεν ισχύει. Πρέπει να θυλάσεις για να πάει μήνυμα από το μωρό σου στο μαστό, από το μαστό στον εγκέφαλο της μητέρας, για να δοθεί το μήνυμα να παράξει η μητέρα και το γάλα. Οπότε ο θυλασμός από το σώμα της μητέρας δεν σταματά όσο ζητάει το μωρό. Αυτό είναι ξεκάθαρο να το πούμε. Και το δεν έχω γάλα, που πολλές γυναίκες το λένε, και δεν είναι ότι έχουν άδικο, ότι μπορεί να μην έχουν γάλα, αλλά ο λόγος που δεν έχουν γάλα ήταν και δεν είχαν τη στήριξη και τη γνώση με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να παράξουν γάλα για το παιδί τους. Εκεί πέρα είναι το κενό. Όχι στο ότι δεν μπορεί να το παράξει ο μαστός. Θα δούμε και τον τρόπο στην συνέχεια. Θα μου επιτρέψει όμως να πάω στο δόκτωρ Μιχάλη Αναστασιάδη, ο οποίος είναι παιδίατρος φυσικά και είναι ο πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ναι, έχω εδώ τις δύο κυρίες οι οποίες κάνουν έτσι το δικό τους αγώνα. Είσαστε αρκετή ώρα στην γραμμή και περιμένετε. Τις ακούσατε με πόση αγάπη μιλάνε για αυτό που ονομάζεται μητρικός θυλασμός, έτσι. Η Ειρήνη και η Ουρανία είναι ίσως οι καλύτεροι πρεσβευτές, από τους καλύτερους πρεσβευτές μας, ως παιδιατρική εταιρεία μιλώ, στον αγώνα ακριβώς προώθησης του μητρικού θυλασμού, αυτού του δώρου ζωής, όπως άκουσα να το χαρακτηρίζεται, και το οποίο είναι και σύνθημα και για την παιδιατρική εταιρεία. Ακριβώς. Πόσο σημαντικό είναι, αλήθεια, για εσάς όλες αυτές οι ενέργειες που γίνονται για το μητρικό θυλασμό? Από αυτή την ιδιωτική πρωτοβουλία, πρώτον και κύριο. Γνωρίζετε ότι ίσως όλα τα καλά που μπορεί να επιτευχθούν σε μια κοινωνία προκύπτουν μέσα από την εθελοντική δράση και την πρωτοβουλία ατόμων με ευαισθησία και ζήλο, όπως είναι οι δύο αγαπημένες μου φίλες και εκλεκτές συνάδελφοι που έχετε μαζί σας. Ακριβώς στα πλαίσια αυτά, γνωρίζω ότι η Ουρανία και η Ειρήνη, μαζί και με άλλους συναδέλφους φυσικά, δίνουν αυτό τον αγώνα της ευαισθητοποίησης, της ενημέρωσης, γιατί κακά τα ψέματα χρειάζεται να υπενθυμίζουμε διαρκώς όλα αυτά τα καλά και τα ωφέλη του μητρικού θυλασμού, προσπαθώντας να μεταβάλουμε αυτή την κουλτούρα που δυστυχώς είχε δημιουργηθεί και στον τόπο μας. Φαίνεται βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια το κλίμα μεταστρέφεται. Ακολουθούμε και εμείς το παράδειγμα άλλων χωρών και τις πρακτικές άλλων χωρών. Εδώ συζητάμε σε άλλες χώρες για τράπεζες μητρικού γάλακτος και για τέτοια θέματα, για τα οποία εμείς ακόμα είμαστε στα σπάργανα, αλλά βήμα-βήμα, προσπάθεια στην προσπάθεια, προχωράμε. Βλέπουμε ότι οι νέες μητέρες αγκαλιάζουν αυτό το μήνυμα, ολοένα και αυξάνει αυτό το κύμα της βούλησης να θυλάσουν τα παιδάκια τους. Να τους προσφέρουν αυτό το δώρο ζωής. Δεν έχει άλλη λέξη να περιγράψει στον μητρικό θυλασμό. Το θέμα είναι να μπορεί και εσείς αλλά και οι κοπέλες εδώ να ενημερώσουν και τους επαγγελματίες υγείας, δηλαδή τους συναδέλφους σας, να μπορούν να προτείνουν και να επιμορφώσουν εμάς τους γονείς και ειδικά τις μανούλες, όντως να ξέρουν και το σωστό τρόπο που πρέπει να θυλάσεις, πότε και όλα αυτά που είπαμε και εδώ πριν λίγο. Γι' αυτό επιτρέψτε μου τον όρο της εκμεταλλευτήκαμε, έτσι συσταγωγικά. Η Ουρανία είναι η συντονίστρια της Επιτροπής Θυλασμού της Παιδιατρικής Εταιρείας. Η Ειρήνη χρόνια και αυτή μέλος της ίδιας επιτροπής και φυσικά και από την ιδιότητά τους ως μέλη της Εθνικής Επιτροπής Πρόθεσης του Μητρικού Θυλασμού στέλνουν το μήνυμα και στους επαγγελματίες υγείας προφανώς, αλλά κυρίως στο κοινό, γιατί θεωρώ ότι η ολόκληρη των παιδιάτρων είναι ταγμένη σε αυτή την προσπάθεια ευαισθητοποίησης και προώθησης της γαλουχίας και του μητρικού θυλασμού, αλλά
θεωρώ ότι το κοινό είναι, που, είναι ο κύριος αποδέκτης όλων αυτών των δράσεων και των πρωτοβουλίων. Σίγουρα Αγγέλε, η κουλτούρα της Κύπρου χρειάζεται ακόμη έτσι χρόνο για να μπορέσει. Ναι, παρακαλώ. Να πω, Άγγελε, ότι η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου είχε μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία έτσι, πρόσφατα στο να δημιουργήσει κάποια podcast για γονείς και ήταν μεγάλη χαρά που ο Μιχάλης πρότεινε σαν πρώτο θέμα το θέμα του μητρικού θυλασμού. Mm. Οπότε και η Παιδιατρική Εταιρεία έχει βάλει έτσι ψηλά στην ατζέντα της το θέμα του μητρικού θυλασμού. Πώς μπορεί να δει κάποιος αυτά τα podcast? Είναι στο YouTube? Ναι, ναι, μέσω και της ιστοσελίδας μας και των σελίδων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είμαι αναρτημένος στο YouTube. Ακριβώς η πρώτη μας εκπομπή, η πρώτη μας προσπάθεια, η παρθενική μας προσπάθεια ήταν αφιερωμένη στον μητρικό θυλασμό. Πέρσι στο ετήσιο συνέδριό μας είχαμε ξανά θέματα μητρικού θυλασμού για τους επαγγελματίες υγείας, μιλώ εκεί. Και σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο συνεχώς θα μας απασχολεί. Ακριβώς γιατί είναι μια συνεχής προσπάθεια που δεν μπορούμε να την εγκαταλείψουμε ούτε δευτερόλεπτο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια και την αγάπη μου στις συναδέλφους. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Και να συνεχίσουν. Είμαι σίγουρος βέβαια γι' αυτό τον καλό αγώνα που δίνουν. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Μιχάλη. Θα πάμε όμως στην κυρία Χρήσο Γρηγοριάδου, αφού αναφέραμε πολλές φορές την Εθνική Επιτροπή Πρόθεσης του Μητρικού Θυλασμού. Είναι η πρόεδρος. Καλησπέρα σας. Την έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στις δύο φιλοξενούμενες σας, τις αγαπημένες μου συνεργάτηδες. Ευχαριστούμε για αυτή την παρουσία σας εδώ στις προσωπικότητες. Να μας πείτε έτσι λίγο και τη δική σας συνεργασία μαζί με τις κοπέλες εδώ. Εγώ μιλώντας ως πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Μητρικού Θυλασμού, αν θυμούμε καλά, η Ειρήνη, η Παφίτη, νομίζω μπορεί να με διορθώσει αν κάνω λάθος, η συνεργασία μας άρχισε από το 2009, όταν είχαμε αρχίσει τότε να ετοιμάζουμε τη στρατηγική του Υπουργείου Υγείας για την πρόθεση και την προστασία του μητρικού θυλασμού στην Κύπρο. Και με βάση αυτή τη στρατηγική είχε συσταθεί η πρώτη Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού, η οποία αντικαταστάθηκε το 2018 μετά από την νέα Εθνική Επιτροπή, η οποία βασίζεται πλέον σε σχετική νομοθεσία. Μάλιστα. Όλα αυτά τα χρόνια η συνεργασία μας και με τις δύο συναδέλφους που βρίσκονται κοντά σας, αλλά και με το Σύνδεσμο Μητρικού Θυλασμού, είναι, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω, είναι πρότυπο συνεργασίας. Μπορώ, δε, επειδή είναι έτσι τελείω όρος πιο σύγχρονος, να πω ότι μπορεί να αποτελέσει και μια καλή πρακτική. Είναι σημαντικό η συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας και εσάς που ασχολείστε με το Υπουργείο Υγείας, έτσι. Μάλιστα, σωστά, πολύ σωστά. Δηλαδή είναι μια συνεργασία μεταξύ ενός κρατικού φορέα, ας τον ονομάσουμε, με έναν ιδιωτικό, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που έχουν τον κοινό στόχο της πρόθεσης και της υποστήριξης του μητρικού θυλασμού στη χώρα μας. Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτά τα βήματα να γίνονται έτσι ώστε είναι ένα το κρατούμενο, ένας ο στόχος. Να μπορούν όσο το δυνατόν περισσότερες μανούλες έτσι να θυλάσουν. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Είναι πολύ πολύ απλός ο στόχος. Το θέμα είναι όλη αυτή η ιστορία για να γίνει, για να μπορέσουμε να γίνει αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κυρία Γρηγοριάδου. Να είστε καλά για αυτή την παρέμβασή σας. Κάθε επιτυχία στο έργο σας. Θέλουμε και να πούμε και εμείς ότι εντάξει, όντως τη Χρήσο τη γνωρίζουμε τόσα χρόνια, ειδικά η Ειρήνη που συμμετέχει έτσι ανελιπώστες στις συνεδρίες της Εθνικής Επιτροπής, αντιπροσωπεύοντας το, εκπροσωπώντας το σύνδεσμο, ότι είναι όπως το χαρακτηρίζει και η Χρήσο, ένα πρότυπο συνεργασίας. Βρίσκουμε πάντα στο πρόσωπο της Χρήσος και της Επιτροπής έτσι ένα ένθερμο περιβάλλον στο να δείξουμε κι εμείς τα θέλω μας, να πούμε και εμείς τι ακριβώς, πού οριματιζόμαστε να φτάσει το θέμα του θυλασμού. Και η Χρήσο είναι πάντα δίπλα μας. Και με πολύ αποτελεσματικό έργο, με έντυπων υλικών, με εκδηλώσεις, με νομοθεσίες.
Και αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς τη Χρήσο και την ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Ιακωβίδη. Θα ήθελα πριν να κλείσουμε, παρακαλώ, αν μπορώ να προσθέσω κάτι. Παρακαλώ. Επειδή σας άκουσα που μιλούσατε για την ενημέρωση του πληθυσμού, για την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας, και ήθελα να σημειώσω εδώ ότι ο στόχος μας ως Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού είναι η ενημέρωση να αρχίζει από τα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου και να είναι ένας κύκλος επιμόρφωσης. Και μέσα στο πλαίσιο αυτών, ως Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού, ετοιμάζουμε υλικό το οποίο στοχεύει στην αγωγή υγεία των παιδιών από την προδημοτική ακόμα εκπαίδευση. Άρα θα τους έρχεται έμφυτο πλέον αυτό το πράγμα. Δεν θα καν θα το ρωτούν. Μάλιστα, μια εικόνα πλέον στο μυαλό των παιδιών, τι είναι φυσιολογικός, η φυσιολογική ο τόπος διατροφής του βρέφους, ο μητρικός θυλασμός. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά. Εγώ καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, κλείνοντας, γιατί ξέρετε ότι ο τηλεοπτικός χρόνος φεύγει πάρα πολύ γρήγορα, να ξεκινήσω με την Ειρήνη, έτσι ένα μήνυμα προς όλες αυτές τις μανούλες που μας παρακολουθάνε και εντός αλλά και εκτός Κύπρου για το θέμα του μητρικού θυλασμού. Ένα μήνυμα για αυτό το δώρο ζωής που πραγματικά είναι για τις μανούλες και για τα παιδάκια τους φυσικά. Ο θυλασμός είναι σίγουρα δώρο ζωής, όπως είναι και η ονομασία του συνδέσμου μας. Ποιος βρήκε τον όρο, τον τίτλο. Είχε μπει σε ψηφοφορία ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη. Είναι το σωστό πάντως, έτσι όπως το... Και εκείνο που θέλουμε είναι η κάθε μητέρα, δεν θέλουμε να βάζει μακροχρόνιους στόχους. Θέλουμε να βάζει τους στόχους που θεωρεί καλύτερος για αυτήν. Είναι δύσκολος για κάποια άτομα ο μητρικός θυλασμός, για άλλα πιο εύκολο. Και εκείνο που λέμε στις μανούλες είναι κάθε μέρα που θυλάζεις έχεις επιτευχθεί κάποιον καινούριο στόχο. Και δεν είναι η μητέρα έχει το δικό της επιθυμία για το πόσο θέλει να θυλάσει, αλλά είναι ο ρόλος όλων γύρω μας αν θα τον καταφέρει. Ξεκινώντας από τους επαγγελματίες υγείας, από το οικογενειακό της περιβάλλον, από το κοινωνικό περιβάλλον, από το εργασιακό περιβάλλον, από την πολιτεία γενικότερα. Και θεωρώ αυτός είναι ο στόχος, να ενδυναμώσουμε τις μητέρες που θέλουν να θυλάσουν, να διεκδικήσουν από όλους αυτούς την στήριξη που δικαιούνται για να επιτευχθούν οι στόχοι τους. Σίγουρα είναι σημαντικό. Ουρανία, ένα μήνυμα. Εγώ το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι προς τους νέους επαγγελματίες υγείας. Γιατί θεωρώ ότι όλο αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε σαν σύνδεσμος ήταν να δημιουργήσουμε... Ανακαλύψαμε έναν κενό που υπήρχε στη χώρα μας, κάπου που πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες. Το επαλέψαμε, βρήκαμε πολύ καλούς συνεργάτες και στους συναδέρφους μας και στους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας και σε θεσμικά όργανα όπως ήταν το Υπουργείο κτλ. Και τα καταφέραμε. Αλλά το ξεκινήσαμε σαν έναν όραμα και θέλω έτσι όλα τα νέα παιδιά που μπαίνουν στο χώρο, στο χώρο της υγείας, να νιώσουν ότι εκεί που ήδη βλέπουν ότι μπορούν να βελτιώσουν κάτι για τους ασθενείς, για την κοινωνία, να εντοπίζουν αυτό και να το κάνουν σαν σκοπό τους. Ο εθελοντισμός είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Πιστεύω είναι από τα πράγματα που μας έχουν έτσι κάνει να νιώσουμε πιο καλά. Όσα χρόνια είμαστε εδώ στην Κύπρο, η προσφορά είναι συνάνθρωπο. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντική και πιστεύω ότι και τα νέα παιδιά πρέπει έτσι να γαλουχηθούν στο να νιώσουν ότι ο εθελοντισμός είναι κάτι που θα πρέπει και ήδη να μπουν σε αυτό το μονοπάτι. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Μία ώρα τηλεοπτικού χρόνου δεν είναι αρκετή για τη συνείδηση σας. Πραγματικά. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε ακόμη. Θα το επαναλάβουμε σύντομα. Ωραία, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάθε επιτυχία στο έργο σας. Ό,τι θέλετε εδώ, εμείς. Ωραία, ευχαριστούμε και εμείς. Καλό βράδυ και σε εσάς, κυρίες και κύριοι, από την εκπομπή Προσωπικότητες. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, καλό σας βράδυ. Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
Την εκπομπή χορηγεί το Intercollege. Ακολούθησε τα όνειρά σου στο Intercollege. Αισθητική, μαγειρική, μηχανική αυτοκινήτου, τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Ποιοτικά προγράμματα σπουδών που συνδυάζουν ιδανικά τη θεωρία και την πρακτική σε όλα τα επίπεδα. Εξασφαλισμένη πρακτική άσκηση και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Κρατική χορηγία και ειδικά μειωμένα δίδακτρα. Ακαδημαϊκές και οικονομικές υποτροφίες για δικαιούχους. Πληροφορίες 2284-2497. Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.